Φίλες και φίλοι, απογονήσιοι, απόδημοι, ντόπιοι, ομογενείς, βρίσκομαι στην οικία του αρχηγού της Μίζωνος Αντιπολίτευσης του Δήμου Πογονίου, του κυρίου Ντότη Δημήτρη. Ο κύριος Ντότης λοιπόν ανέλαβε πριν ένα χρόνο περίπου και βρήκα την ευκαιρία, θα έλεγα κατάλληλη, μια και είμαι και στα Πατρία Εδάφη, να έρθω εδώ κοντά του, να τον εγνωρίσουμε, να δούμε ποιο άνθρωπος είναι, να το πω και έτσι λίγο λαϊκά, όπως λέμε εμείς οι υπογονήσεις, ποια είναι τα ενδιαφέροντά του, αλλά και ποια είναι, να το πω όνειρα, θα το πω και όνειρα, και τα σχέδια μελλοντικά, εάν αύριο πρωί βρεθεί από την ψήφο τη δική σας σαν δήμαρχος του Πογονίου. Βέβαια, αυτό που πρέπει να πω, πρέπει να τονίσω πριν ξεκινήσω απ' όλα, είναι πως εγώ προσωπικά έχω γνωρίσει έναν άνθρωπο με πολιτιστικές ευαισθησίες, έναν άνθρωπο νέο και οικογενειάρχη, έναν άνθρωπο σοβαρό και έναν άνθρωπο που όταν υπάρχει η νιώτη, όλα τα υπόλοιπα τα παραμερίζουμε και τα κάνουμε στην άκρη. Να μην λέω πολλά, γιατί όπως έχω πει και σ' άλλα είμαι και λίγο πολυλογάς, ας περάσουμε στον κύριο Ντότη για να προχωρήσουμε σε αυτή την, δεν θα την πω συνέντευξη, να μην το κάνουμε, ξέρω εγώ, και σαν τα κανάλια της πρωτεύουσας, της δημόσιας συζήτησης που κάνουμε, της φιλικής δημόσιας συζήτησης. Κύριε Ντότη, πρώτα απ' όλα θέλω να σας ευχαριστήσω που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Θέλω να ευχαριστήσω γιατί αφήσατε την προσωπική σας δουλειά και καθόμαστε εδώ για να αφιερώσετε αυτό το χρόνο στην ιστοσελίδα μας, η οποία θα βγάλει, θα δείξει το προφίλ σας στο υπόλοιπο απογόνους, στους υπόλοιπους υπογονείς, να σας γνωρίσουν και λίγο τηλεοπτικά, γιατί κάποιοι δεν έχουν την ευχαίρεια να έρθουν το καλοκαίρι στο χωριό να σας δουν ή ξέρω εγώ να σας δουν να μιλήσουν από κοντά. Είναι μια καλή ευκαιρία γιατί σήμερα θα σας οργώσω, που λένε κυριολεκτικά, στις ερωτήσεις και ανάλογα εσείς θα απαντάτε ναι ή όχι. Λοιπόν, και εγώ θέλω να σας καλωσορίσω καταρχήν και μέσω της σελίδας σας να καλωσορίσω και όλους τους συνδημότες μας, τους πογονίσκιους στο σπίτι μου και θέλω να σας ευχαριστήσω. Εξάλλου σας έχω πει ευχαριστώ χιλιάδες φορές γιατί πράγματι κάνετε έργο στην περιοχή μας. Αναδεικνύετε το Πογόνι, είναι λογικό να αγαπάτε το Πογόνι, είστε πογονίσιος, γέννημα θρέμα, το υπεραγαπάτε. Γι' αυτό ίσως ένα ευχαριστώ είναι λίγο. Λοιπόν, καλώς ήρθατε στο σπίτι, καλώς ήρθατε στην οικία μου και χίλια ευχαριστώ. Κύριε Ντότη, να ξεκινήσω λίγο έτσι, όχι άγαρπα, μην το πάρουμε, αντρίκια ρε παιδάκι μου. Ο Ντότης ο Δημήτρης, πόσο χρονών είναι? Είμαι 48 χρονών, είμαι γεννημένος στις 23 Πέμπτου του 1970. Γεννήθηκα και μεγάλωσα εδώ στον Παρακάλαμο. Δεν έφυγα ποτέ, εκτός από τη στρατιωτική θητεία. Ζω, αναπνέω σε αυτόν τον τόπο που λέγεται Πογόνι και ειδικά στο χωριό Παρακάλαμος. Εγώ θα έλεγα ότι για 48 χρόνια, κύριε Ντότη, δεν φαίνεστε. Έτσι, μην... Φαίνομαι για μεγαλύτερος, φαντάζομαι. Για πολύ μικρότερος. Λοιπόν, για πολύ μικρότερος. Οικογενειακή κατάσταση, παιδιά. Είμαι παντρεμένος με την Κατερίνα Καραγιάννη από Νεγράδες. Έχω δύο αγόρια, τον Σπύρο και τον Ραφαήλ. Ο Σπύρος είναι 22 χρονών, ο Ραφαήλ είναι 16. Ο πατέρας μου λεγόταν Σπύρος Ντότης Παρακαλαμιώτης. Και η μάνα μου, Κατερίνη Θωμά, από την Αρετή. Η παλιά Γκρίπιανη, όπως λέγαμε. Ναι. Αυτή είναι η οικογενειακή μου κατάσταση. Φυσικά πάρα πολλούς συγγενείς και ακόμη περισσότερους φίλους. Τα παιδιά σας, κύριε Ντότη, θα έλεγα πως τα γνωρίζω και ας μην τα γνώριζα έτσι προσωπικά, από εικόνες που έχω δει και από επένους στο ποδοσφαιρικό γήπεδο. Λοιπόν, και ο μικρός είναι και μπαλαδόρος από ό,τι έμαθα και από άλλους και από τριγύρω. Σημασία έχει ότι τώρα που τα γνώρισα είναι δύο πραγματικά δύο χαρούμενοι, δύο ευχάριστοι έφηβοι. Λοιπόν, και υπάρχει μόνο ένα άσχημο,
ότι τα κοίταγα και τα δύο από χαμηλά, τα κοίταγα έτσι, ντερέκια και τα δύο μέτρα. Ζωή να έχουν και να είναι ευτυχισμένα. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Χαίρομαι ιδιαίτερα όταν οι φίλοι λένε καλά λόγια για τα παιδιά μου, που όπως φυσικά είναι πάρα πολύ καλά παιδιά, όλα τα παιδιά του Πογονίου. Έχουμε αυτή την ιδιαιτερότητα. Είναι πράγματι όλα τα παιδιά πάρα πολύ καλά. Ο μεγάλος μου γιος είναι 22 χρονών, όπως σας είπα, ασχολείται με το παντοπολείο που έχουμε ακόμη από το Μακαρίτη τον πατέρα μου. Ο μικρός φέτος θα πάει πρώτη λυκείου. Είναι καλός μαθητής, δόξα τω Θεώ. Η τελευταία του βαθμολογία ήταν 19.3, εκεί κυμαίνεται περίπου. Είναι καλός ποδοσφαιριστής. Αγαπάνε το χωριό. Είναι παιδιά φυσικά, γυρίζουν παντού, πηγαίνουν και στα Γιάννενα, κάνουν τη ζωή τους. Είναι φιλικά με τον κόσμο και αυτό εμένα με τιμάει ιδιαίτερα. Αλλά όπως σας είπα, ό,τι και να πω εγώ, ξέρετε, είναι λόγια που μπορεί να πει ο κάθε γονής. Το θέμα είναι ότι πάρα πολλοί φίλοι μου λένε τα καλύτερα για τα παιδιά μου και νιώθω πάρα πολύ χαρούμενος. Όμως σας είπα, είναι ιδίωμα όλων των παιδιών του Πογονίου, των αποδήμων και των ντόπιων παιδιών. Θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο και θα θυμηθώ μέσα σε αυτήν την ερώτηση να προσθέσω και άλλη μία επερώτηση που λένε και οι βουλευτές μας, οι άρχοντές μας στο Κοινοβούλιο. Ασχολείστε με τα πολιτιστικά δρόμενα της περιοχής, του παρακαλάμε. Ασχολούμαι. Από χρόνια, από πολύ μικρό παιδί, φτιάξαμε δειλά-δειλά ένα χορευτικό εδώ στον Παρακάλαμο. Φυσικά το χορευτικό και το πολιτιστικό σύλλογο είναι άδικο να πω ότι υπήρχε μόνο ο Δημήτρης. Υπήρχαν πάρα πολλά παιδιά, όπως ο σημερινός ο πρόεδρος εδώ της κοινότητάς μας, της τοπικής κοινότητας Παρακαλάμο, ο Κώστας Μπίκας, που έχει δώσει τον εαυτό του και αυτός για τα πολιτιστικά, όπως και τα υπόλοιπα παιδιά του Παρακαλάμου. Καταφέραμε αργότερα, αφού κράτησε χρόνια, πάρα πολλά χρόνια και συνεχίζει ακόμη, με το χορευτικό να γυρίσουμε τη μισή την Ελλάδα. Να κάνουμε γνωστό τον Παρακάλαμο και το Πογόνι, θέλετε στις Σέρες, θέλετε στην Ημαθία, θέλετε Καβάλα, παντού έχουμε πάει και έχουν έρθει πάρα πολλά χορευτικά από όλη την Ελλάδα και εδώ στον Παρακάλαμο. Κάναμε τρομερές εκδηλώσεις. Όμως ο σύλλογος που λειτουργήσαμε δεν σταματούσε μόνο στο χορευτικό. Υπήρχαν και άλλες εκδηλώσεις, όπως η ποδηλατοδρομία, υπήρχαν πάρτι για τα μικρά τα παιδιά, υπήρχαν δώρα από το σύλλογο για τα παιδιά. Υπήρχαν πάρα πολλά πράγματα που κάναμε. Παράλληλα ασχολήθηκα, όπως όλα τα παιδιά, με την ομάδα του χωριού, έπαιξα ποδόσφαιρο εδώ. Αργότερα ήμουν μέλος στα διοικητικά της ομάδας. Μου αρέσει να ασχολούμαι, μου αρέσει. Είναι υποχρέωση όλων μας να ασχολούνται. Γιατί δεν μπορούμε διαφορετικά να κρατήσουμε τους συλλόγους μας που είναι ανάσα και πνοή για την περιοχή μας. Και έχουμε και μία τύχη εδώ στον Παρακάλαμο, ότι έχουμε ακόμη νεολαία. Έχουμε κόσμο. Ναι, πράγματι έχω δει πολλά παιδιά εδώ. Ασχολείστε, μου είπατε πριν, και με την Εκκλησία. Και με την Εκκλησία, είμαι ψάλτης στην Εκκλησία, μου αρέσει να ψέλνω. Μην φανταστείτε κάτι ιδιαίτερο, τις ανάγκες. Είμαι και επίτροπος στην Εκκλησία. Γενικά μου αρέσει να ασχολούμαι με τα κοινά. Αλλά σας είπα, είναι ιδίωμα όλων των αιώνων, εδώ σας παρακαλώ. Στα πολιτιστικά, στο σύλλογο που είχατε δημιουργήσει, ήσταν και χοροδιδάσκαλο δηλαδή. Ναι, χοροδιδάσκαλος, αυτοδίδακτος. Ναι. Μου άρεσε πάρα πολύ, ασχολήθηκα πάρα πολύ, πήγα σε σεμινάρια, αλλά ιδιαίτερα όμως για τους χορούς τους δικούς μας, έκατσα και παρακολούθησα τους παππούδες πως χόρευαν τους χορούς μας. Γιατί καμιά φορά χωρίς να θέλουν, αυτοί που ασχολούνται με το χορό, μηδένας εξαρτημένο και εμένα μέσα, έχουν κάνει εγκλήματα. Έχουν παραποιήσει τους χορούς μας. Έχουν παραβιάσει πολλές κινήσεις του χορού. Έτσι, έτσι ακριβώς. Προσπάθησα να καλύψω τους χορούς του Πογονίου όσο πιο ατόφιους και παραδοσιακούς γίνεται. Εγώ θα έλεγα, κύριε Ντότη, επειδή χωρίς να το γνωρίζετε βέβαια εσείς, καθόμουν σε μια γωνιά με την κάμερά μου και βιντεοσκοπούσα μια εκδήλωση εδώ ντόπια και μπροστά χορεύατε εσείς και χορεύατε και ένα συγκεκριμένο τραγούδι, δηλαδή με ένα από τα πολύ γρήγορα τραγούδια και λέγανε κάποιοι εκεί τριγύρω και κάποιες, να το πούμε και τώρα που δεν ακούει και η γυναίκα σας, λοιπόν, χαριτολογώντας βέβαια, πώς τα καταφέρνει και συνδυάζει όλες αυτές τις κινήσεις, τα κατάκα, δηλαδή
Ένα περίεργο τραγούδι, γρήγορο, υπογονήσω, πώς δηλαδή. Είναι υπογονήσιο, είναι καθαρά χώρος παρακαλάμου. Λέγεται παρακαλαμιώτικο, κακώς έχει περάσει προς τα έξω σαν μωραϊτικό. Ναι. Είναι δικός μας χώρος, από ντόπιους οργανοπαίχτες. Είναι ένας όμορφος χώρος, αλλά είναι μόνο για αυτόν που χορεύει πρώτος, για τον πρώτο χορευτή. Οι υπόλοιποι, όπως είδατε, είχαν ένα άχαρο ρόλο να κάθονται στημένοι. Είναι ένας χώρος που μου άρεσε πάρα πολύ από παλιά. Συνδυάζεται και με την περιοχή μας, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ. Φυσικά το κλασικό πογονίσιο και το δικό μας. Αυτό που λέμε βάρα, όχι παίξε. Ναι. Βάρα. Λατρεύω τους χορούς της περιοχής μας. Έχουν δώσει τόσα πολλά και μας έχουν κάνει πάρα πολύ περήφανος. Γιατί βλέπεις στις άλλες περιοχές ανθρώπους, έστω και από Σέρες, από Λαμία, από τα νησιά, να κάθονται και να παρακολουθούν με ευλάβεια αυτούς τους παράξενους ήχους που δημιουργεί η δική μας μουσική και κατευθείαν λατρεύουν αυτά τα ακούσματα. Ξέρετε, εγώ θα διαφοροποιηθώ σε κάτι που είπατε πριν, πως είναι άχαρος χορός, γιατί χορεύω πρώτος και οι άλλοι κάθονται. Εγώ θα διαφοροποιηθώ. Όχι, δεν είπα και... ότι είναι άχαρος χορός. Όχι, άχαρος ο ρόλος των υπολείπων. Ναι, καταλαβαίνετε τώρα με την έννοιά μου. Γιατί αφενός μεν εκείνοι θαυμάζουν τον πρώτο που χορεύει, γιατί μπορεί και χορεύει, και αφετέρου, εγώ θα γυρίσω σε ένα άλλο χώρο παραδοσιακό μας ελληνικό, το ζεμπέκικο. Ένας χορεύει και όλοι οι άλλοι βλέπουν και χειροκροτάνε. Άρα λοιπόν είναι τιμή σε αυτόν που ξέρει να το χορεύει και πιστεύω ότι είναι τιμή, γιατί όταν σας θαυμάζουν για αυτό που, για τον τρόπο που το χορέψατε, σήμαινε πρώτον ότι αυτός ο άνθρωπος γνωρίζει το στοιχείο, δεν κάνει κινήσεις γιατί έτσι τους κατεβαίνουν, γιατί το ζεμπέκικο είναι κινήσεις που του κατεβαίνουν. Λοιπόν, εσείς κάνετε συντονισμένες κινήσεις και δείξατε ότι πράγματι το στοιχείο αυτό το αντικείμενο το κατέχετε καλά. Είναι πάρα πολύ που το χορεύει πάρα πολύ όμορφα και πολύ καλύτερα και από μένα αυτόν τον χορό και ακόμη περισσότερο και από άλλες περιοχές. Να λοιπόν, γιατί δεν μοιάζεται για 48 χρονών, το είπα και πριν. Δεν με πιστέψατε, λοιπόν. Ίσως τα κοινά δίνουν ζωή σε κάποιους ανθρώπους. Εργάζεστε. Πού? Εργάζομαι στη μεταλλουργική βιομηχανία Ηπείρου, στο Κεφαλόβρισο, στο δικό μας Κεφαλόβρισο. Είναι ένα εργοστάσιο που παράγει κέρματα, αλλά κατά κύριο ρόλο το εργοστάσιο αυτό έχει φτιαχτεί για να παράγει κάλικες στον πρώτο βαθμό της επεξεργασίας. Κάλικες για το στρατό, για το ελληνικό στρατό. Έτσι ακριβώς. Κάλικες. Αποφάσισε το εργοστάσιο για να μην χρειάζεται τον κρατικό κουρβανά, να πάρει μηχανήματα και να αρχίσει να παράγει και τα κέρματα. Ξεκίνησε από τη δραχμή και η άνθησή του ήρθε όταν ξεκίνησε το ευρώ στην Ελλάδα. Άρχισε να παίρνει παραγγελίες και από το εξωτερικό και δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, χωρίς να είναι αιτία το συγκεκριμένο εργοστάσιο, με διαταγές των αγαπητών εταίρων της Ελλάδος, πρέπει με οποιονδήποτε τρόπο να κλείσει, να πουληθεί ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, ή μάλλον θα το αφήσω αυτό τώρα, θα το συζητήσουμε σε λίγο, γιατί είναι μεγάλη κουβέντα και εγώ συνήθως πετάω μπηχτές όλα αυτά. Σας είδα παράλληλα, βοηθάτε και τη σύζυγο στο παραδοσιακό... Στο παραδοσιακό παντοπολείο. Παντοπολείο που έχετε εδώ, που είπατε ότι δηλαδή βρίσκεται κουράγιο και τη δουλειά, ξέρω εγώ, την κλασική δουλειά, αλλά παράλληλα βοηθάτε και εκεί. Αλλά παράλληλα έχετε και τα πολιτιστικά δρόμενα, έχετε και τα δημοτικά σας και δημοτικές υποχρεώσεις. Έτσι, λοιπόν, όμως και το παντοπολείο αυτό είναι ένα κομμάτι της ζωής μου. Το δημιούργησε ο πατέρας μου με τη μάνα μου, ο μακαρίτης ο πατέρας μου με τη μάνα μου. Ξεκίνησαν στην Αθήνα, όμως αγαπούσαν υπερβολικά τον τόπο, είχαν τους γονείς εδώ. Γύρισαν, πήραν το μαγαζάκι αυτό και το έστησαν στον παρακάλαμο μου. Από το 69 βρίσκεται αυτό το παντοπολείο στον παρακάλαμο, λειτουργεί ακόμη και λειτουργεί με τη βοήθεια του κόσμου φυσικά, έτσι. Ξέρετε, κάποιος θα πει πως τόσες ευαισθησίες αυτός ο άνθρωπος, πολιτιστικά, εκκλησία, γνωρίζω ότι στη μεταλλουργική ασχοληθήκατε και συνδικαλιστικά. Και ακόμη. Και ασχολείστε συνδικαλιστικά. Πώς ταιριάζει με τις δημοτικές υποχρεώσεις?
Δηλαδή είστε άνθρωπος ευαίσθητος, κάποιος που ασχολείται με τα πολιτιστικά, έχει ευαισθησίες μέσα του. Θα σας πω... Τι σας έκανε δηλαδή να κινηθείτε προς τα δημοτικά, προς τις δημοτικές υπόχρεες με τη δημοτική αρχή? Γιατί εκεί περνάμε σε ένα άλλο κομμάτι. Πιστεύω ότι για να ασχοληθείς με τα δημοτικά και ειδικά σε μια περιοχή σαν τη δική μας, δεν μπορεί να μην είσαι άνθρωπος που να σου αρέσει να ανακατεύεσαι να ασχολείσαι με τα κοινά, ναι, είτε πολιτιστικά, είτε εκκλησιαστικά θέματα, είτε οτιδήποτε. Και ειδικά με θέματα της παράδοσης της περιοχής μας. Αν δεν μπορείς να νιώσεις αυτούς τους παλμούς, στο Πογόνι δεν μπορεί να λειτουργήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο. Άρα δηλαδή η αγάπη για την περιοχή, η αγάπη, για αυτό που σου ταιριάζει, ξέρω με τα πολιτιστικά, σας κάνανε να αναβαθμιστείτε, όχι να αναβαθμιστείτε, γιατί αυτό δεν είναι αναβαθμιστή, να μεταπηδήσετε και σε κάτι πιο δυναμικό. Η αγάπη αυτή είναι για μένα και για τα παιδιά μου. Αν δεν αγαπάς, ναι, τον τόπο σου, είσαι αποτυχημένος σαν άνθρωπος. Ξέρετε, είπαμε προηγουμένως για το Παντοπολείο, εγώ ένα απλό παράδειγμα θα σας φέρω. Για να ζήσει η οικογένειά μου, θα πρέπει να έρθουν να ψωνίσουν εδώ σε αυτό, ναι, το μαγαζί. Αυτό το μαγαζί το τιμάνε όχι μόνο οι παρακαλαμιώτες, έτσι, έρχονται και άνθρωποι γύρω από άλλες περιοχές. Και γι' αυτό το λέω παντού, αν δεν υπάρχει, δεν υπάρχουν ιδρυμάδες, αν δεν υπάρχει η Αγία Μαρίνα, αν δεν υπάρχουν όλα τα χωριά του Πογονίου, δεν υπάρχει και ο παρακάλαμος. Ναι. Αφού δεν θα υπάρχει ο παρακάλαμος, δεν θα υπάρχει και η οικογένειά μου, δεν θα έχει ψωμί να φάει. Ναι. Και για να υπάρχουν όλα αυτά, όπως σας είπα, πρέπει να κρατήσουμε τις ρίζες μας. Ναι. Πρέπει να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη. Όλα αυτά, ξέρετε, που ασχολήθηκα με όλα αυτά τα κοινά τόσα χρόνια, κάνουν τη ζωή μας ομορφότερη. Έχουν τα παιδιά μας να ασχοληθούν με κάτι. Έχω εγώ ίδιος, ναι, να ασχοληθώ με κάτι. Κάτι που μου αρέσει. Ερχόμαστε στο ότι ο Ντότης ο Δημήτρης μπήκε στα κοινά. Μπήκε αρχηγός της μείζωνος αντιπολίτευσης, της παράταξης δύναμη ενότητας και ευθύνης για το Πογόνι, σαν αρχηγός της, να απαιτεί, να αξιώνει, να κυνηγάει τα προβλήματα του Πογονίου μέσα στο Δημαρχείο, μέσα στις αίθουσες συνεδριάζων του Δημοτικού Συμβουλίου. Εκεί λοιπόν, όταν πρωτοαναλάβατε, τι νιώσατε, τι αισθανθήκατε, πώς είδατε την κατάσταση, θα αντέξω, δεν θα αντέξω, θα ανταπεξέλθω, γιατί πραγματικά μπήκατε στο πόδι ενός αξιόλογου ανθρώπου του Ντόντι, έτσι σας διαχωρίζει έναν νι, Ντόντι, του Γιάννη, που ήταν πάρα πολύ συμπαθής και μαχητικός. Πάρα πολύ μαχητικός, πάρα πολύ συμπαθής και αγαπάει πάρα πολύ τον τόπο. Είχε όραμα, όλα αυτά τα μεταλαμπάδευσε σε εμάς τον συνδυασμό. Παράλληλα όμως θέλω να πω ότι όλα αυτά έγιναν σε συμφωνία με τους υπόλοιπους συναδέλφους μου από την παράταξη και ειδικά τους εκλεγμένους, και υπάρχουν τόσα αξιόλογα άτομα, ναι, στην παράταξή μας. Σε ποιον να αναφερθώ, στον κύριο Τόπουλο, ναι, επιτυχημένος επαγγελματίας οδοντίατρος από τη Βύσανη, που κάθε τρεις και λίγο μόνο στα διαλύματα της δουλειάς του δεν έχει φύγει από τα Γιάννηνα για να έρθει να επισκεφτεί το χωριό του. Ναι. Και αυτός επίτροπος στην εκκλησία και αυτός ανακατεύεται με τα πολιτιστικά στο χωριό του. Αγαπάει το Πογόνι. Το ίδιο ο κύριος Τσόνης από το Δελβινάκι, ο κύριος Μποντίνης, τα ίδια από το Καλπάκι. Υπάρχει ο κύριος Τσέπας από το Κεφαλόβρισο, υπάρχει ο κύριος Τσάλης και ο Θωμάς Ντρίκος από εδώ από τον Παρακάλαμο. Είναι άνθρωποι που αγαπούν την περιοχή. Και ξέρετε κάτι, η παράταξή μας δεν λειτουργεί μόνο με τον επικεφαλή. Όλες οι αποφάσεις παίρνονται σύσσωμα, λειτουργούμε όλοι μαζί. Δεν υπάρχει επικεφαλή στην παράταξή μας. Να. Είμαστε μια ομάδα ατόμων που αγαπάμε την περιοχή και παλεύουμε για την περιοχή. Δεν έχει σημασία για μας το όνομα του αρχηγού, δεν υπάρχει αρχηγός. Λειτουργείτε με μετριοφροσύνη, βλέπω, και όχι με το αυτό. Όχι, το... αλήθεια σε λέω. Εγώ είμαι ο αρχηγός. Εγώ είμαι, δεν ξέρω υπάρχει. Εγώ... Δεν υπάρχει εγώ είμαι ο αρχηγός. Δεν υπάρχει εγώ είμαι ο αρχηγός. Πάρα πολλά πράγματα μου έχουν διαφύγει. Ξέρετε, πάρα πολλές φορές παίρνουν το λόγο οι δικοί μου δημοτικοί σύμβουλοι, κάνουν ερωτήσεις. Δεν έχει κανένα το ρόλο της μαριονέτας. Παλεύουν για τον τόπο. Ναι. Και αυτό δεν σημαίνει και ο συνδυασμός και μέσω του στόματός μου. Πολλές φορές όλα αυτά είναι από προσυνεδριάσεις που οι ίδιοι οι συνάδελφοί μου δίνουν τις ιδέες. Όπως σας είπα, συζητάμε και παίρνουμε σύσσωμα τις αποφάσεις. Θέλω να γυρίσουμε λοιπόν λίγο πίσω σε πρόβλημα του Πογονίου, το οποίο έχετε και άμεση
επαφή, έχετε άποψη προσωπική, γιατί είναι και η δουλειά σας, είστε και συνδικαλιστής στη μεταλλουργική. Μου είπατε ότι αυτό το εργοστάσιο οδεύει για φούντο. Το κλείσιμο είναι ευνοϊκός όρος. Πάει για φούντο. Γιατί κάποιοι υπέδειξαν ή διέταξαν να κλείσει. Από πού βγάλατε αυτό το συμπέρασμα? Λοιπόν, τι στοιχεία έχετε? Πριν 4 χρόνια περίπου, 5, ήμουν πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων. Ναι. Τα ταξίδια μου στην Αθήνα τακτικά. Υπήρχε και το σωματείο των ΕΑΣ, ελληνικά αμυντικά συστήματα. 7 εργοστάσια, εκ των οποίων το ένα ήταν η μεταλλουργική, θυγατρική βέβαια. Συμμετείχαμε μαζί με τα άλλα σωματεία, πηγαίναμε, βλέπαμε τους υπουργούς, συζητούσαμε τα προβλήματα, ζητούσαμε. Ξαφνικά, μία μέρα, κάποιοι συνάδελφοι από ένα εργοστάσιο της Αθήνας και συγκεκριμένα των κεντρικών στον Ιμητό, και έτυχε να είναι και υπογονήσιος συντοπίτης μας, κάποιος Κώστας Χαρίσης από την Αρετή. Ναι. Μου έδωσε ένα χαρτί, το οποίο το είχε στα χέρια του, το έπεσε στα χέρια του, και έλεγε ότι προς πώληση οδηγείται η μεταλλουργική και η Κίμη. Μου λέει, Δημήτρη, εδώ παρουσιάζουν, και πράγματι έτσι ήταν, ότι η μεταλλουργική παράγει μόνο πολιτικό προϊόν, δηλαδή μόνο το κέρμα. Δεν φαινόταν πουθενά στα χαρτιά, στα κοιτάπια, ότι παράγουμε κάλικα. Στρατιωτικό υλικό. Στρατιωτικό υλικό, έτσι. Η πρώτη αντίδρασή μου να ενημερώσω στο εργοστάσιο και μετά η παράσταση στον υπουργό. Δεν σας κρύβω ότι φυσικά δεν ήμουν και το καλύτερο παιδί εκεί μέσα. Ναι. Με ένταση. Με ποια έννοια το λέτε ότι ήμουν το καλύτερο παιδί? Γιατί δεν παρακάλεσα. Ναι. Καταρχήν, συνδικαλιστικά δηλαδή δεν ήσασταν το καλύτερο παιδί. Τοπικά. Ναι. Και τοπικιστικά. Ναι. Και θα σας πω γιατί. Η πρώτη απέτησή μου ήταν, όλοι εσείς κύριοι που αποφασίζετε να το κλείσουμε, γιατί θέλει η Τρόικα, ελάτε να δείτε που βρίσκεται αυτό το εργοστάσιο. Δεν μίλησα έτσι ευγενικά. Ναι. Αποτέλεσμα είχε κάποιες στιγμές που με πετάξουν και από το Υπουργείο Κλωτσιδών έξω. Κάτι που το χαίρομαι ιδιαίτερα. Αυτό είναι καλό. Ειλικρινά. Δεν συμβιβάστηκα. Συνέχισε όλη αυτή η δουλειά. Προσπαθούσαμε να τα καταφέρουμε να παραμείνουμε στο κομμάτι των ΕΑΣ, να μην μας κλείσουν. Παίρναμε υποσχέσεις και ξαφνικά, εκεί που ήταν όλα μαύρα, έρχεται η αλλαγή της κυβέρνησης. Έχουμε έναν πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, που στην κεντρική ομιλία. Να ξαναεπαναλάβω ότι η προηγούμενη κυβέρνηση, η συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας, είχαν δεδομένο ότι η μεταλλουργική κλείνει. Ναι. Τέρμα. Δεν μας ενδιαφέρει για τους εργαζόμενους, δεν μας ενδιαφέρει για την περιοχή. Ναι. Και μη μου πούνε ότι είμαι πάρα πολύ σκληρός και δεν είναι έτσι. Έτσι ακριβώς είναι. Ναι. Δεν έχω κανέναν λόγο να είμαι εχθρός με κανέναν. Έρχεται λοιπόν ο Πρωθυπουργός και στην προεκλογική του ομιλία λέει, η μεταλλουργική συνεχίζει. Δεν κλείνει και συνεχίζει όχι μόνο με τον ίδιο ρυθμό, θα δώσουμε παραγγελίες. Πράγματι γίνεται η κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τους ΑΝΕΛ. Επισκεπτόμαστε τον Υπουργό, τον κύριο Ήσυχο τότε. Μας λέει, παιδιά, θα σας δώσω παραγγελίες για να λειτουργήσουν και τα υπόλοιπα ΕΑΣ. Σας είχα πει ότι ήταν το πρώτο στάδιο του κάλικα. Ναι. Για να λειτουργήσουν οι υπόλοιποι έπρεπε να πάρουν αυτό τον κάλικα από εμάς και να συνεχίσουν την επεξεργασία. Ήταν μεγάλη παραγγελία, 180 τόνους αν ήταν να πατώμε, χωρίς να είμαι σίγουρος. Ναι, εντάξει, το περίπου. Δεν καταφέραμε και στείλαμε τους 40 τόνους, όχι γιατί δεν τους βγάζαμε εμείς, γιατί δεν είχαν τι να τους κάνουν στα υπόλοιπα ΕΑΣ. Καταλαβαίνετε πόσο άδικο είναι. Δεν υπάρχουν συνάδελφοι στα υπόλοιπα ΕΑΣ. Όταν λέμε ΕΑΣ, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, τι ακριβώς εννοούμε? Είπαμε, είναι τα ελληνικά αμυντικά συστήματα. 7 εργοστάσια. Στρατός. Βγάζουν πυρομαχικά, τα όπλα τα G3 στο Αίγιο. Ναι. Και συν το εργοστάσιο της Κίμης, η ηλεκτρομηχανική, που είναι οι κοπτοράπτριες που έβγαζαν τα ρούχα για το στρατό. Άλλη ιστορία πληγωμένη για την Ελλαδίτσα μας. Ναι. Θέλουμε τα ακριβά ρούχα, μία παρένθεση, θέλουμε τα ακριβά ρούχα, δεν επιτρέπουν στο εργοστάσιο αυτό να πάρετε φτηνά ρούχα, αλλά όμως είσαστε ακριβοί, τα κινέζικα είναι πολύ πιο φτηνά. Ναι. Έχουν ποιότητα τα κινέζικα? Να μην απαντήσω εγώ, γιατί αν απαντήσω εγώ... Ακριβώς. Λλοιπόν, συνεχίζουμε. Αγώνες, αρχίσαμε να το παίρνουμε πάνω μας. Είπαμε όλα καλά, όλα ωραία. Και ξαφνικά ξαναρχίζουν άλλα σενάρια.
άλλα σενάρια. Φυσικά τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι. Αν δεν υπήρχε ο ΣΥΡΙΖΑ με του ΑΝΕΛ, θα είχε κλείσει το εργοστάσιο. Πιο πριν. Έτσι, μπράβο. Και έρχεται ο καιρό που μπαίνει η μεταλλουργική σε καθάριση. Η λειτουργία. Ναι. Θέλουμε να την πουλήσουμε. Και με την παραγγελία που είχατε μέσα. Η παραγγελία, σας είπα, σταμάτησε στους 40 τόνους. Δεν μπορούσαν να τους απορροφήσουν. Ναι. Μας έμεινε και αμανάτι κάποια ποσότητα που αυτά είναι χρήματα. Ναι. Καταλαβαίνετε, έτσι. Ναι. Τεράστια ποσά. Συνεχίσαμε να παράγουμε κέρματα. Εμπόδια, ξέρετε, η μεταλλουργική χρωστάει. Κάνει. Ναι, αλλά η μεταλλουργική μπήκε στη Νέα Σένα, η οποία ήταν ο διαχωρισμός. Η κακή, η ΑΣ και η καλή. Ναι. Και εκεί πήγαν και τα υπόλοιπα χρέη. Δηλαδή, ήμασταν οι κακοί, ντε και καλά. Δεν υπήρχε άσπρη μέρα για μας. Άρχισαν τα προβλήματα. Βγάζαμε τις παραγγελίες μας κανονικά, συνεχίζαμε και έρχεται η μέρα που λένε βρέθηκε αγοραστής. Το βγάζουμε προς πώληση. Έδωσε ένας επιχειρηματίας, θα μου επιτρέψετε να μην πω το όνομα. Εξευτελιστικό να το πω εγώ. Γιατί εξευτελιστικό ποσό. Εξευτελιστικό ποσό τελείως. 9 εκατομμύρια ευρώ κοστολογείται περίπου το εργοστάσιο σαν κτίριο, σαν οικόπεδο, αλλά με τα μηχανήματα και με ό,τι υλικό υπάρχει στις αποθήκες, 2.200 με 2.300. Δις. 2.200 με 2.300 εκατομμύρια έδωσε προσφορά από τα 9 εκατομμύρια που κοστολογείται. Συνολικά η μεταλλουργική με τα μηχανήματα της όλα, με πόσο όχι κοστολογείται. 9 εκατομμύρια ευρώ. 9 εκατομμύρια. Από αυτούς. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, αν μη τι άλλο, μπορεί να την κοστολόγησαν παρακάτω, παραπάνω. Δεν την κοστολόγησαν από την κανονική του. Την κοστολογήσαν 4 φορές κάτω από το κανονικό σου. Και είπα κάτι παραπάνω. Λέω, όχι, την κοστολογήσαν 9 εκατομμύρια, αλλά η προσφορά του επιχειρηματία είναι 2. Ναι, συγγνώμη, κανένας εγώ. Ναι. Η προσφορά δηλαδή κοστολογήθηκε 4 φορές κάτω από την πραγματική της αξία. Ακόμη δεν έχει δοθεί στον επιχειρηματία. Ναι. Η τελευταία συνάντηση που είχαμε ήταν ότι του ζητάμε να αυξήσει λίγο την προσφορά του. Δεν ξέρω γιατί κάτι μου λέει ότι θα τη δώσουν τόσο τη μεταλλουργική. Μπορεί να είναι και παιχνίδι αυτό. Δίνω 2, θα μου ζητήσουν κάτι παραπάνω. Θα δώσω 2.300 και θα την πάρω και θα τελειώνω. Όμως εδώ πρέπει να πω. Το γνωστό εμπορικό παιχνίδι δηλαδή. Εμείς ζητήσαμε να καλυφθούν οι θέσεις μας. Ξέρετε, ειδικά οι τελευταίοι που μπήκαν σε μεταλλουργική εδώ και 12 χρόνια όπως εγώ, μπήκαμε με το νόμο ΑΣΕΠ. Ναι. Με διαγωνισμό. Ζητήσαμε να καλύψουμε τις θέσεις μας. Πρέπει να ζήσουν και οι οικογένειές μας. Στην αρχή άρχισαν να μας λένε, ξέρετε, και ο ιδιώτης που θα έρθει θα το λειτουργήσει, θα κάνει, θα ράνει. Δεν μπορεί να βασίζεσαι σε έναν ιδιώτη που δεν θέλει να μιλήσει με τους εργαζόμενους. Ακριβώς. Γιατί έγινε και αυτό. Ζητήσαμε ναι να μιλήσουμε με το team που ήρθε να δει τη μεταλλουργική. Με την υποψήφια εργοδοσία. Έτσι. Δεν μας δέχτηκαν. Έπρεπε να διασφαλίσουμε τις θέσεις μας. Η κυρία Γεροβασίλη έκανε κάποιες κινήσεις και μπήκαμε στον νόμο των μετατάξεων. Ναι. Προχωράει από ό,τι φαίνεται το θέμα, ακόμη όμως δεν έχει γίνει τίποτε. Ελπίζουμε ότι θα πάνε όλα καλά. Ναι. Απ' την άλλη, έτσι, μας λένε ότι, γιατί δεν φτάνει μόνο αυτό για μας, πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει το εργοστάσιο εδώ. Είναι πνοή, είναι πνεύμονας οικονομικός για την περιοχή. Και αλήθεια, αν υπάρξει με ιδιώτη εδώ, αν θελήσει όμως να το λειτουργήσει εδώ. Ναι. Και θα σας πω γιατί το λέω αυτό. Α, υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Δηλαδή να το αγοράσει ιδιώτης και ξαφνικά να πω ότι το λειτουργώ σε κάποια άλλη περιοχή. Θα σας το πω. Αν το λειτουργήσει εδώ, σίγουρα θα πάρει πολύ παραπάνω άτομα από τα 53 που υπάρχουν τώρα. Που υπάρχουν, γιατί θα θελήσει να βγάλει κέρδος. Μακάρι παραγωγή. Έτσι, μακάρι να γίνει αυτό. Όμως, εμένα τα ερωτήματά μου είναι άλλα. Μπορεί το κράτος σε έναν ιδιώτη, επιχειρηματία μεγάλο, δεν θα το κρύψω, Στασινόπουλος τελικά. Λοιπόν, μπορεί να το επιβάλλει νόμος, ξέρεις, θα το κρατήσει εκεί και τέρμα. Θα πάρεις κόσμο από την περιοχή. Και εγώ σας λέω ότι αύριο δηλώνει πτώχευση σε αυτό το εργοστάσιο το συγκεκριμένο. Και αν δεν δηλώσει πτώχευση, λέει ότι δεν με συμφέρει στην περιοχή, για ποιο λόγο να το κρατήσει εδώ, ναι, και να μην το πάει μαζί με τις άλλες επιχειρήσεις του. Πώς θα έρθουν 5 κοντέινερ στο κεφαλόριστο να φορτώσουν και να φύγουν. Και δεν ξέρουν τι μπορεί να το πάει μετά. Ποιο καθεστώς θα υπάρχει για τους εργαζόμενους που θα πάνε εκεί μέσα. Ποιο ρόλο μπορεί να παίξει το κράτος. Αν ήθελε να παίξει ρόλο σε όλα αυτά, να λέει, έλα εδώ κύριε Στασινόπουλε, πάρε το 50% εσύ και το 50% του κράτους, για να μπορεί να έχει ναι λόγο μέσα εκεί. Όλα αυτά μας κάνουν να ανησυχούμε. Απλά είμαστε με την ευχή ότι μακάρι να είναι όπως τα λένε και να πάνε όλα καλά. Επαναλαμβάνω όμως ότι αιτία, εντάξει, σίγουρα ήταν αυτή η κυβέρνηση που παρέμεινε το εργοστάσιο μέχρι σήμερα ανοιχτό. Καλό, ακούγεται. Έχουμε παραγγελία. Αυτή στην εργοστάσιο λειτουργεί κανονικά, έτσι. Λειτουργεί και δουλεύει κανονικά. Βέβαια.
κανονικά. Με μικρές παραγγελίες. Εισπράττει χρήματα, πληρώνει τις υποχρεώσεις του. Πληρώνει τις υποχρεώσεις του, αλλά ξέχασαν την ανάπτυξη, τη μεγάλη. Ότι αυτό το εργοστάσιο πληρώνει ΙΚΑ για τους εργαζόμενους. Πληρώνει ΦΠΑ. Πληρώνει φόρος. Αυτό το καταλαβαίνω, κύριε Ντόνι, πώς τώρα ένα δημόσιο εργοστάσιο να πληρώνει φόρο. Το παιδί μου να πληρώνει φόρο σε μένα, δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή είναι. Δεν ξέρω, στα οικονομικά δεν είμαι και ο εξπερ, δεν είμαι, ξέρω εγώ. Αλλά είναι κάτι η διαμορφή τη θυγατρική. Ναι, ναι. Οπότε, κύριε Ντότη, το εργοστάσιο είπαμε ότι είναι πνεύμονα οικονομικό για την περιοχή. Μακάρι να παραμείνει. Είπατε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, η συγκυβέρνηση, μάλλον ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, ήταν αυτοί που το έχουν κρατήσει προς το παρόν εδώ. Αλλά δεν τήρησαν κατά γράμμα αυτά που μας είπαν. Ναι. Και ακόμη πάλι ξαναβρισκόμαστε στο ίδιο σημείο. Στο ίδιο σημείο. Έχουμε όμως και άλλα προβλήματα στην περιοχή. Δεν είναι, θα έλεγα, το μοναδικό, αν και είναι το πιο σοβαρό, θα έλεγα. Λοιπόν, ένα ακόμη πιο σοβαρό είναι αυτό το ζήτημα της ασφάλειας της περιοχής. Είναι θέμα που καίει και προχθές έγινε και η μερίδα της Ομοσπονδίας Πογονίου στη Βύσανη. Ακουστήκανε πολλά, λόγια παχιά, λόγια μεγάλα, λόγια γλυκά, αλλά αυτά τα λόγια, κύριε Ντότη, εγώ προσωπικά που ασχολούμαι 5 χρόνια με το θέμα και θα έλεγα ότι είμαι και τα μοναδικά ΜΜΕ που ασχολήθηκε τόσο πολύ με αυτό το θέμα, με την ασφάλεια του Πογονίου, δεν έχω δει τίποτα απολύτως. Εσείς, σαν μείζον αντιπολίτης του Δήμου Πογονίου, πώς θα κινηθείτε, τι θα κάνετε, πώς βλέπετε το θέμα, μελλοντικά, τι βλέπετε να γίνει, γιατί οι κάτοικοι βογκάνε. Έτσι. Έτσι είναι. Λοιπόν, στην αρχή σας είπα ένα μεγάλο ευχαριστώ. Όλοι ξέρουν ότι πρωτοστατήσατε. Όχι μόνο σε αυτό το θέμα, για την ασφάλεια της περιοχής μας. Και μάλιστα, ειλικρινά, προχτές, στην ημερίδα, σας καμάρωσα. Όταν ζευγάρωσαν, τα είπατε, χύμα και τσουβαλάτα, στην απλή δημοτική. Ξέρετε, δεν χάιδεψατε αυτιά. Είχα ένα πρόβλημα. Το πρόβλημά μου ήταν ότι απέναντι στην κάμερα με κοίταγε η σύζυγος και η συνεργάτης και μου έλεγε μη λες πολλά, μη συνεχίσεις άλλο. Και τα έβαλα σε ένα μικρό κουτάκι και λόγω και της βράβευσής μου είπα να πω όλα μέσα σε αυτό το κουτί. Μη το προχωρήσω, γιατί με το προχώραγα θα έλεγα πολλά. Με συγχωρείτε και για το λαιμό μου, γιατί λόγω του ενημερώνω με τα παγωμένα νερά τώρα, έτσι. Δεν ξέρω, εμένα αυτά τα χαμόγελα που εισέπραξα δεν μου αρέσουν. Θα προτιμούσα να με πετάγανε και εμένα με τις κλωτσές έξω. Όπως πετάξανε και εσάς κάποτε, όπως είπατε. Λοιπόν, έτσι. Τα χαμόγελα. Θυμάστε την έκρηξή μου. Θυμάστε και εγώ τι είπα. Και δικαιολογημένη. Και δικαιολογημένη είναι. Έχω κουραστεί να παρακαλάμε. Για ποιο πράγμα. Για τα αυτονόητα. Ειλικρινά, όταν είπα αυτά τα πράγματα που είπα, τα έβγαλα μέσα από την καρδιά μου, αυτά τα βιώματα που έχω. Δεν μπορεί να πηγαίνεις στη Λάβδανη, να μπαίνεις μέσα σε σπίτι που έπαθε εγκεφαλικό μια γιαγιά, γιατί το προηγούμενο βράδυ την έκλειψαν. Και έκατσαν μέσα στο σπίτι της. Και ήξεραν ότι σε λίγο περνάνε οι συνοριακοί, μετά θα φύγουμε. Δεν μπορεί να έχουμε δολοφονίες στα κτίσματα. Δεν μπορεί να ξαναεπαναλαμβάνεται το έργο στα κτίσματα να μπαίνουν και να δένουν ανθρώπους. Δεν μπορεί να κλειστεύουν σπίτια στην Καστάνιανη, στην Αγία Μαρίνα, παντού, στο Κεράσοβο. Παντού, ποντικάτες βγήκαν με τα καλάσματα. Σιταριά, τα ίδια. Λοιπόν, Μαύρο Νόρος, τα ίδια, δρομάδες. Ναι. Είπα προχτές ότι αυτό πλέον άρχισε και γίνεται και στον Παρακάλο μου και στο Καρπάκι και στα μεγάλα χωριά. Όταν πας σε αυτά τα χωριά και βλέπεις ανθρώπους φοβισμένους, θα γνωρίσετε και τη μητέρα μου, άνθρωποι στην ηλικία της μητέρας μου και ίσως και μεγαλύτεροι, που τους χρωστάμε, ακόμη και εμείς που μένουμε στα χωριά πιο μακριά λίγο από τα σύνορα, γιατί πράγματι φυλάνε σύνορα. Γιατί όταν περνάμε προς τα εκεί και βλέπουμε τον τόπο μας, υπάρχει ένας άνθρωπος να μας δώσει ένα ποτήρι νερό και το κάνουμε με ιδιαίτερη χαρά, γιατί θέλουν να αλλάξουν δύο κουβέντες, δεν έχουν άνθρωπο να μιλήσουν. Βλέπουν έναν άνθρωπο στο χωριό. Έτσι. Και όταν ακούς μια γιαγιά να λέει να ξαναδώ το φαντάρο εκεί πέρα και να πάω να του φιλήσω το καπέλο, το εθνόσημο, που το ξεχάσαμε στην εποχή μας αυτό το πράγμα. Ξεχάσαμε πολλά, κύριε Τόσο. Πάρα πολλά. Όχι μόνο το εθνόσημο, ξεχνάμε πολλά. Πάρα πολλά. Γύρω από το εθνόσημο, έτσι. Αν μη τι άλλο, νιώθεις άδειος και λίγος.
Έχω κάνει επίσκεψη στον κύριο Βίτσα για το θέμα της ασφάλειας. Από σχέσεις, δόξα τω Θεώ, με δυο τσουβάλια έφυγα από εκεί. Συνομίλησα με τον κύριο Καμένο. Είχαν ξεχάσει να τα κλείσουν μονάχα και φύγανε από τα τσουβάλια. Έτσι ακριβώς. Συνομίλησα με τον κύριο Καμένο. Εγώ βγήκα απογοητευμένος μετά από τη συνομιλία που είχαμε στο ακριτικό χωριό του Μολυβοσκεπάστου. Τον άκουσα στα κανάλια να τα λέει όλα τόσο όμορφα και τόσο ωραία. Και ήταν κανάλια. Εγώ βγήκα και είπα ότι ούτε σαν υποσχέσεις δεν μας έδωσε αυτό που θέλουν. Το κανάλι είναι προβολή. Δεν είναι ψηφουλάκια. Ψηφουλάκια. Το να κάνει κάτι όμως ουσιώδη. Το απογόνι σου λέει πόσους ψήφους έχει τώρα, σιγά και τι έγινε. Η παράταση μετά από όλα αυτά αποφάσισε να βγει στην κόντρα. Στην κόντρα με όλους αυτούς. Ναι. Θα σας πω εδώ ότι δεν είμαι το ίδιο ευχαριστημένος από τον κύριο Καψάλη. Ναι. Έχω διατυπανίσει παντού ότι... Από τον Δήμαρχο απογόνι, γιατί όλοι θα πούνε τον Καψάλη, εμένα γιατί έχουμε το ίδιο μας συνδυνάνιμο. Και τους δημοτικούς τους συμβούλους. Ναι. Παράταξη είναι και αυτοί και φαντάζομαι ναι. Λειτουργούν το ίδιο όπως και εμείς σαν μια ομάδα. Δεν μπορεί να τους χαϊδεύουμε άλλο. Πρωτοστατήσαμε στο θέμα του τμήματος συνοριακής φύλαξης του Κεφαλοβρύσου. Μετά από παρέννηση του κυρίου Τόπουλου, πήρα τηλέφωνο τον κύριο Καψάλη και του είπα ότι πρέπει να κάνουμε οπωσδήποτε γρήγορα ένα συμβούλιο και κάναμε την άλλη μέρα. Μαζί πήγαμε, παράταξή μου, ο κύριος Δήμαρχος φυσικά έτσι, παράταξή του, πήγαμε για επίσκεψη στο αστυνομικό μέγαρο. Καταφέραμε, κρατήθηκε το τμήμα συνοριακής φύλαξης Κεφαλοβρύσου. Άρχισε το θέμα της Καστάνιανης, το θυμάστε. Ναι. Ήμουν ο μόνος που το έλεγε, το συζητήσαμε πάρα πολύ. Δεν το πίστευε κανένας. Οι Καστανιανίτες όμως, με απόγνωση. Απομάκρυνση αστυνομικού τμήματος. Έτσι. Του μοναδικού. Συνέβαινε. Έτσι. Η Δημοτική Αρχή δεν ήθελε να συμμετέχει. Δεν το πίστευε. Πολύ κρύα σε αυτό το θέμα. Τελικά αναγκάστηκε, κατάλαβε τι γίνεται. Προχώρησε δυναμικά. Αφού εμείς το φωνάζαμε, γιατί ενεργείς μόνος, δεν είναι καλύτερα όλοι μαζί? Γιατί δεν μας ενημέρωσε να πάμε κι εμείς μαζί τους στην αστυνομική διεύθυνση? Υπάρχει αυτό το θέμα συνεργασία, σύμπνοια μεταξύ μείζωνος αντιπολίτευσης και δημοσίου. Βεβαίως. Και σε αυτά τα θέματα καθόμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα βγάλουμε τις αποφάσεις μας, θα βρούμε μέσα στις άκρες τι πρέπει να δώσουμε και να βγάλουμε προς τα έξω και βγαίνουμε ενωμένοι και δυνατοί. Αλλή μόνο αν υπήρχε έστω και ένας Δημοτικός Σύμβουλος που να μην ήθελε την ασφάλεια στο απογόνι. Όμως εγώ ζητάω πλέον πιο δυναμικές κινητοποιήσεις. Το ζήτημα είναι, κύριε, ότι άλλο το ότι θέλουμε να λέμε για την προβολή, για το γυαλί εκεί πέρα, και άλλο το τι αισθανόμαστε, τι κάνουμε. Έτσι. Αυτό θέλω να ακούσω εγώ και από εσάς και από τον κύριο Καψάλη. Μου σε Δημοτικό Συμβούλιο ζήτησε να πάμε να κλείσουμε τα σύνορα στην Κεχαβιά. Ναι. Το τελωνιακό τμήμα. Μόνο αν νιώσουν ότι παθαίνουν ζημιά, οικονομική, ίσως μας ακούσουν, έτσι ακριβώς, ας φτάσουν τα φορτηγά μέχρι το καλπάκι, μέχρι το καλπάκι και να πιο πέρα ακόμη να περιμένουν, ας φτάσουν και από την άλλη πλευρά της γείτονας μέχρι το Αργυρόκαστρο και τότε θα δούμε αν θα μας ακούσουν. Τον τελευταίο καιρό μας λένε ότι ξέρετε είναι υπό ένταξη η Αλβανία και δεν μπορούμε κατά μήκος του συνόρου να έχουμε, να έχουμε στρατόπεδα και φυλάκια και. Ωραία. Για 500 μέτρα, έτσι, σε ευθεία. Ας κάνουν ένα στρατόπεδο. Στο ένα χιλιόμετρο. Στο Δελβινάκι. Στο Χάνι Δελβινάκι. Και αυτά τα παιδιά. Ας κάνουν στον κάμπο της Χαραυγής, στον κάμπο της Καστάνιανης. Ας πηγαίνουν σε όλα αυτά τα χωριά περιοδία. Ας κάνουν περιπολίες. Εγώ έχω πει, κύριε Ντότη, πως μια καλή συνεργασία μεταξύ στρατού και αστυνομίας θα κάνει θαύματα. Ακριβώς. Ξέρετε ότι τα παιδιά της αστυνομίας τα έχουμε κάνει λάστιχο. Εγώ το έχω πει και το λέω συνεχώς. Με 800 ευρώ δεν μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να δίνουν το σώμα τους βορρά στον κάθε εγκληματία. Και όμως δίνουν. Και ξέρετε κάτι ακόμα. Δεν δίνουν μόνο το σώμα τους βορρά στον κάθε εγκληματία. Έχουν ταυτιστεί με την κοινωνία. Ναι. Τους αρέσει σε αυτά τα παιδιά να λένε καλημέρα στη γιαγιά, στον παππού που βρίσκουν σε αυτά τα χωριά. Παλαιότερα έχω περιστατικό στο χωριό μας
Βέβαια είναι μακάβριο αυτό που θα πω, αλλά πρέπει να υποθεί. Μέχρι και τους νεκροθάφτες κάνανε. Το ξέρω. Γιατί δεν υπήρχε άνθρωπος να πάει. Το είχατε πει. Δηλαδή έχουν βοηθήσει αυτοκίνητα να αλλάξουν ομάδα, έχουν βοηθήσει κόσμο, έχουν μεταφέρει παππούδες και γιαγιάδες. Κάνουν τον ταχυδρόμο σε αυτούς τους ανθρώπους, κουβαλάνε πράγματα. Μεταφέρουν φάρμακα. Μεταφέρουν φάρμακα, έτσι ακριβώς. Έτσι. Αλλά δεν μπορεί να μας παρουσιάζουν ότι έχουμε και αυτόν τον αριθμό που έχει τα κοιτάπια τους εδώ στην περιοχή, ούτε το 1/4 από αυτή τη δύναμη. Ούτε το 1/4. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τι πρέπει να γίνει ακόμη εδώ στην περιοχή μας για να καταλάβουν ότι πρέπει να φυλάξουν τα σύνορά μας. Δεν μας θέλουν. Σεισμός έχει γίνει, καταποντισμός στην περιοχή έχει γίνει, βάρη συννεφιά έχει γίνει, απαγωγή των σύνοροφυλάκων έχει γίνει. Μήπως γίνει απαγωγή του υπογονείου. Έχουν κλείσει τη ΔΟΗ Δελβινακίου. Όλες οι υπηρεσίες κλείνουν, απογυμνώνονται δηλαδή. Το Δελβινάκι ήταν, θα έλεγα, μια κουμόπολη που στην περιοχή βοηθούσε, έτσι, και είχε και ζωή. Το ειρηνοδικείο. Τα σχολεία προσπαθούν να τα μειώσουν, να τα συρρυκνώσουν, λόγω λήψης των παιδιών. Μεταλλουργική κλείνει η πολίτη. Γιατί δεν είδαν ότι είμαστε μια περιοχή με ειδικές ανάγκες και να λειτουργήσουν διαφορετικά. Άρα τι θέλει να πει ο ποιητής? Τι θέλει, ότι μάλλον είναι αυτό που είπατε προχτές. Δεν υπάρχουμε για την Ελλάδα μας. Θέλουν μετατόπιση συνόρων. Εγώ, κύριε Ντότη, όλα τα χωριά που έχω γυρίσει, ακούω το εξής από όλα τα γεροντάκια, ας πούμε, και το λένε με πόνο. Θέλουν να παραδώσουν το πογόνι ανέμακτα. Ακριβώς. Έτσι, τώρα κατά πόσο αληθεύει, κατά πόσο ισχύει, εγώ είπα και στον κύριο Καραγιάννη ότι αποδείξε το αντίθετο. Έτσι. Εγώ προσκάλεσα τον κύριο Καραγιάννη, όπως όλους τους βουλευτές, βέβαια, να έρθει. Προς τιμήν του ήρθε. Ναι. Κάναμε μια περιοδία στα χωριά μας. Άκουσε τους προβληματισμούς από τον κόσμο. Θερμικές κάμερες θα τις φέρουν. Ωραία, εγώ λέω θα τις φέρουν. Και θα τις χρησιμοποιήσουν. Πόσο ακόμη θα τους τεντώσουν τους συνοριακούς που υπάρχουν? Πρέπει να υπάρχει και άλλη δύναμη οπωσδήποτε. Δεν το συζητάμε καν. Και παράλληλα θα υπάρχουν ό,τι χρειάζονται οι θερμικές κάμερες. Πώς θα λειτουργήσουν αυτές? Θα υπάρχει σταθμός? Θα υπάρξει βοήθεια ώστε αν υπάρχει διακοπή ρεύματος? Δεν ξέρω πώς λειτουργούν κιόλας. Λογικά θα λειτουργούν και αυτόνομα, με μπαταρίες δικές τους. Ωραία. Λογικά. Και από εκεί και πέρα, τι γίνεται? Ξέρετε, κύριε, τότε έχω πει και κάτι άλλο. Όχι βέβαια έτσι επίσημα ανεπίσημα. Σημερινή εποχή που ζούμε, η τεχνολογία έχει προχωρήσει τόσο πολύ και είναι και φτηνιάρικη. Δηλαδή, λέω, με ένα ντρόουν που λέει ο λόγος, που δεν έχει και μεγάλη αξία, θα μπορούσαν αυτά τα παιδιά οι συνοριακοί, που είναι όλοι εξπέρ στα κομπίδες αυτά, λοιπόν, να σηκώνουν τον ντρόουν και να βλέπουν με θερμική κάμερα, να βλέπουν να θερίζουν τα πάντα από κάτω, να βλέπουν τα πάντα. Έτσι. Γιατί δεν το κάνουν? Έτσι. Κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει. Μακάρι να βγούμε ψεύτες και να μας πούνε, κύριοι, λέγατε ψέματα, ήσασταν συνωμότες. Έτσι. Θα το δεχτούμε, αρκεί να πάει η περιοχή καλά. Για όλα αυτά, λοιπόν, η παράταξη μου αποφάσισε να τηρήσει μια πιο σκληρή στάση. Ναι. Να τους τα λέμε, αν μη τι άλλο, μπροστά στον κόσμο. Καλό αυτό. Και να σου πω και κάτι ακόμη. Δεν είναι απλά υποχρέωσή μας. Εδώ ζούμε. Ναι. Αυτόν τον τόπο, σε αυτόν τον τόπο γεννηθήκαμε. Ναι. Γιατί ξαφνικά πρέπει να μου αλλάξουν εμένα την ονομασία? Ναι. Είμαι Έλληνας. Είμαι το πογόνι που έχει δώσει τόσα πολλά σε αυτή τη χώρα. Ναι. Και δεν έχει εισπράξει τίποτα. Θέλω να προχωρήσουμε, γιατί η ασφάλεια του πογονίου βέβαια έχει συζητηθεί τόσες πολλές φορές. Και θέλω να προχωρήσουμε σε κάποιο άλλο θέμα. Λοιπόν, αιωλικά πάρκα. Ακουστήκανε πολλά. Άκουσα ανθρώπους να λένε δεν τα θέλουμε γιατί θα κάψει τις μέλισσες. Άκουσα ανθρώπους να λένε ότι θα καταστραφεί το περιβάλλον, θα κόψουν τα δέντρα, θα κόψουν τα δάση. Άκουσα ανθρώπους να λένε ότι έγινε ραδιενεργά. Άκουσα ανθρώπους να λένε ότι κάποιοι θα οικονομήσουν γιατί τα βάζουν. Ποια είναι η άποψη σας, ποια είναι και η πρόταση της παράταξής σας? Λοιπόν, καταρχήν δεν είμαστε εναντίον της ενέργειας όταν η παράταξή μου γενικά, όχι εγώ μόνο, έτσι, όταν δεν επηρεάζει το περιβάλλον. Ναι. Ζητήσαμε άπειρες φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο
μας φέρνουν τις περιβαλλοντολογικές μελέτες και επειδή υπάρχει και μια περιβαλλοντολογική εταιρεία που έβγαλε αυτές τις μελέτες, ο κύριος Δήμαρχος τις ανέθεσε, περιμένουμε ακόμη να μας φέρει, να μας καθησυχάσει. Δεν είμαστε αρνητικοί στο να γίνονται έργα. Και είναι και πνοής για την περιοχή μας, γιατί θα δουλέψουν κάποιοι άνθρωποι. Σίγουρα το έχουμε ανάγκη. Ναι. Όμως δεν μπορεί να καταστρέψουμε και τα πάντα. Ναι. Και εγώ σας λέω ότι δεν θα καταστρέψουμε τίποτε. Έτσι, από ό,τι λένε και από ό,τι κάνουν. Γιατί δεν έρχεται επιτέλους αυτή η εταιρεία στο Δημοτικό Συμβούλιο να μας ενημερώσει, να μας πει τι ακριβώς γίνεται. Να βγάλουμε κι εμείς τις ερωτήσεις μας, να μας φύγει το άγχος. Ναι. Άρα δηλαδή υπάρχει από πλευρά σας μια τάση ανησυχίας. Μια τάση ανησυχίας, ακριβώς. Καθολική ή μερική. Γιατί εδώ που τα λέμε και τα αιωλικά έγνοια και κάποιο κέρδος. Είναι μερική, όπως σας είπα. Και από ό,τι μου είπε και ο κύριος Καψάς, ανάλογη συνέντευξη που το έκανα, μου μίλησε για 500 χιλιάρικα για την περιοχή του Βοδίου. Για το Δήμο. Είναι λεφτά. Έτσι, είναι πάρα πολλά χρήματα για το Δήμο. Αλλά παράλληλα θέλω να πάνω σε αυτό να σου πω και κάτι ακόμη, γιατί έχει διαρρεύσει ή δεν κατάλαβε σωστά ο κόσμος του Πογονίου ή μάλλον δεν τα είπαν σωστά από τη Δημοτική Αρχή. Τα ανταποδοτικά όσον αφορά τα νοικοκυριά δεν έχουν καμία σχέση με αυτά όλα που πιστεύει ο κόσμος ότι θα αποκομίσει. 1% είναι. Ναι. Ρεύμα στον Παρακάλαμο, στη Λάβδενη, στην Αγία Μαρίνα, στη Χαραυγή, σε όλα τα χωριά μας, 100-200 ευρώ να αφαιρέσουμε τα δημοτικά τέλη. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι αυτό που θα κερδίσει ο κόσμος το δίμηνο είναι 1 ευρώ. Τίποτε παραπάνω. Ναι. Για να λέμε αλήθειες. Ναι. Να μην ζούμε, μάλλον να μην βάζουμε τον κόσμο να πιστεύει ότι ξέρεις εγώ το ρεύμα θα το πάρω πολύ φτηνότερο και θα κάνω και θα ράνω. 1 ευρώ θα κερδίσει σχεδόν. Και από τη στιγμή που είναι μια ιδιωτική εταιρεία. Έτσι, μπράβο. Για να ξέρουμε τι λέμε. Έτσι, και να είμαστε και ξεκάθαροι απέναντι στον κόσμο. Τώρα από εκεί και πέρα μαθαίνω ότι η εταιρεία, ενημερωμένος από τη Δημοτική Αρχή, θα κάνει κάποια ανταποδοτικά δημοτικά έργα σε κάποια χωριά. Ναι. Αυτό, έργα δηλαδή του τύπου. Κάποια διάνοιξη δρόμου, κάποιο στρώσιμο δρόμου, ναι. κάποια βοήθεια να στρώσουμε μια πλατεία, κάτι ναι. τέτοια έργα από και ό,τι κατάλαβα. Αυτό θα είναι στο καλή τη πίστη ή θα είναι υποχρεωμένη βάσει κάποια σύμβαση. Δεν νομίζω να είναι υποχρεωμένη καμία εταιρεία υπογράφει τη σύμβασή τη. Από εκεί και πέρα καλή τη πίστη. Και από ό,τι μαθαίνω το ναι. έχουν κάνει κι αλλού. Ναι. Έτσι. Άρα είναι αρκετά και τα ωφέλη. Ναι, έτσι, αλλά δεν είναι να μην και είμαστε αυτά και πάντα που λέμε. Αρνητικοί, να είμαστε και... Προχτές ψηφίστηκε 220.000 ευρώ θα είναι το ενίκιο κάθε χρόνο. Ναι, είναι και αυτό έτσι. Προσώ... Και παράλληλα μας είπαν, έτσι για να τα τονίζουμε και αυτά, μας είπαν ότι ο δρόμος που θα γίνει η διάνοιξη δεν θα είναι μόνο της εταιρείας. Ναι. Θα μπορεί να επισκέπτεται και ίσως με τα ανταποδοτικά καταφέρουμε ναι. και ενώσουμε και κάποια χωριά. Και θα γίνει λέει και κάπως σαν τουριστικό θέατρο, μου είπε ο Δήμος, ο Δήμαρχος. Τώρα, πιστεύω ότι μπορεί να γίνει για κάποια σχολεία που θα θελήσουν ναι, να επισκεφτούν τα παιδιά. Ναι, μορφωτικές εκδρομές ή κάτι τέτοιο. Και αυτό ίσως να είναι καλό, αλλά σας είπα, η ανησυχία μας εμάς είναι όσον αφορά τις περιβαλλοντολογικές μελέτες. Ναι. Και δεν μπορώ να βασιστώ, εγώ θα με ενημερώσει η εταιρεία για το περιβάλλον ότι είναι όλα καλά. Ναι. Όχι, αυτό... θα πρέπει να με ενημερώσει η εταιρεία η περιβαλλοντολογική που έβγαλε τη μελέτη. Ναι. Να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο, να εξηγήσει σε μένα, να το μεταφέρω και εγώ σε σένα και στον κάθε πογονήσιο. Να ξέρουμε και τι θα λέμε, Νολίδη. Να ξέρουμε και τι θα λέμε. Γιατί εγώ να γυρίσω και να πω έξω, ξέρετε, για να κάνω φτηνή πολιτική, θα καταστραφούν τα μελίσια. Όπως είπαμε προηγουμένως, θα καταστραφεί η χλωρίδα και η πανίδα. Φυσικά και το ψάξαμε το θέμα. Υπάρχουν προβλήματα. Αλλά θέλω να μου το πούνε. Η ίδια, αυτή η εταιρεία που πλήρωσε ο Δήμος μας για να βγάλει τη μελέτη. Συζητήσαμε για τα αιωλικά πάρκα, είδαμε και τα υπέρ και τα κατά αυτά. Τώρα λοιπόν έχουμε ένα άλλο αξιόλογο πάλι ζήτημα εδώ της περιοχής του Πογονίου και αυτό είναι με τους υδρογονάνθρακες. Τι ακριβώς γίνεται τώρα, γιατί και εκεί έχω ακούσει πολλά. Πάλι από περιβαλλοντολογικής απόψης ότι θα γίνουν κάποιοι σεισμοί οι οποίοι θα δημιουργήσουν προβλήματα στην περιοχή, θα χαθούν νερά, θα γίνει καταστροφή στην περιοχή, θα... Και εκεί τι ακριβώς παίζει. Θέλω να ξέρει όλος ο κόσμος ότι η παράταξή μας πλέον αποφάσισε για οτιδήποτε να στηρίξει το Δήμο θα πρέπει να υπάρχουν αποδείξεις. Θα πάρουμε τις περιβαλλοντολογικές μελέτες. Θα μου πείτε πόσο μπορούμε να εισακουστούμε. Τουλάχιστον θα έχουμε τη συνείδησή μας καθαρή. Ναι. Φυσικά σας είπα, δεν είμαι εναντίον κανένας έργου, καμίας ενέργειας,
μια επιχείρηση, και ειδικά αν είναι να απασχοληθεί κάποιο κόσμο. Ναι, γιατί εκεί άμα θα γίνει αυτό το έργο, μιλάμε για πολλά λεφτά για το Δήμο πλέον. Έτσι, δεν μιλάμε για λίγα. Και σίγουρα τα χρειάζεται ο Δήμο. Θα κάνει έργα. Θα γιατί και εσεί αύριο θα αναλάβετε δήμαρχο που πήγε και έκανε ένα ταμείο άδειο. Να μάθει ένα ταμείο εύρωστο, εκεί θα κινηθεί διαφορετικά. Θα κάνει κάποια έργα παραπάνω, κάποιε επιχορηγήσει άλλε. Έργα που τα χρειαζόμαστε τόσο πολύ. Για να έρθει η περιβόητη ανάπτυξη, να καταφέρουμε να την κάνουμε μόνοι μας. Να επιστρέψουν και κάποια απόδημη στην περιοχή. Αλλά να μην ξεπουλήσουμε και τα πάντα. Όχι βέβαια. Έτσι. Όχι βέβαια. Θέλουμε προσεκτικές κινήσεις. Δηλαδή, η στάση σαν αντιπολίτευση του Δήμου κοίταται προς το υπέρ ή προς το κατά, ή θα δούμε και ανάλογα θα πράξουμε. Προς το υπέρ, αρκεί να μην καταστρέφουμε να τηρηθούν διαδικασίες. Έτσι, από την περιοχή μας. Δηλαδή, αρκεί να μην γίνονται ανεπανόρθωτες καταστροφές. Κοιτάξτε, τώρα όπως είπα και στον Δήμαρχο, τον κύριο Καψάλη, πάντα ό,τι γίνεται, σίγουρα θα έχει και κάποιες αρνητικές επιπτώσεις. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει κάποια ψηλοκαταστροφή. Θα έχει. Εντάξει, τα ζυγίζεις. Ένα μαγαζί ανοίγεις πληρολόγους και γύρω-γύρω δημιουργείς μια περιβαλλοντική καταστροφή. Μπράβο, ό,τι κάνεις, έτσι. Υπάρχει και το καλό και το κακό. Μα το θέμα είναι το κακό που δημιουργείται. Να είναι πολύ 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 μικρότερο από το καλό. Και απ' την άλλη είναι όπως το εκλαμβάνει ο καθένας. Ναι. Ξέρετε κάτι, δίνεται για πολλά πράγματα το πογόνι μας. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορούσαμε να κάνουμε για το πογόνι. Θα μου πείτε, είμαι πολύ ρομαντικός. Δεν υπάρχει άλλη περιοχή στην Ελλάδα που να έχει τόσα ιστορικά, θρησκευτικά και φυσικά μνημεία. Δεν τα αναδείξαμε ποτέ. Εδώ κάνω ένσταση. Όχι, συγγνώμη, σαν δημοτική αρχή. το παίρνω πίσω, εσείς όχι το αναδείξατε, το πρωτοφωνάξατε. Είσαστε ο καλύτερος πρεσβευτής του Πογόνιου. Δεν το συζητάμε αυτό. Αστευόμενος το είπα, έτσι. Το ξέρω. Δεν το αναδείξαμε ποτέ σαν Δήμος. Ποτέ το Πογόνι. Πείτε μου τι έχει πλασαριστεί προς τα έξω. Τίποτα. Μπαίνουμε στην είσοδο του Δήμου μας. Μία ταμπέλα. Τους παρακαλάμε χρόνια. Μάλιασε η γλώσσα μας. Πάλι θα επανέλθω στον κύριο Τόπουλο. Που να λέει Πογόνι. Ακριβώς. Δηλαδή τόσο δύσκολο είναι. Μια πέντε πράγματα από το Πογόνι μας. Όχι μία. 500 έπρεπε να έχει. Λώς. Ένα περίπτερο να υπάρχει. Να βλέπει ο καθένας πού πάει, πού μπορεί να πάει. Ξέρετε τι έκαναν. Κάποια στιγμή στο Καλπάκι, ακριβώς στη διασταύρωση, υπήρχε μία ταμπέλα μέσα σε ένα κόκκινο πλαίσιο με βελάκι που έγραφε Αλβανία. Έλεος. Πρέπει να είμαστε και λίγο προσεκτικοί. Πρέπει να αναδείξουμε πράγματα. Ξέρετε κάτι, πήγαμε την άλλη φορά στον πύργο του Μελά. Έχουμε πολλές περιοχές στην Ελλάδα που να έχουν να είναι γενέτρια του μεγάλου Μακεδονομάχου. Κάποιοι άλλοι στον Μελά, τον Μακεδονομάχο Μελά, τον έχουν αξιοποιήσει τόσο πολύ, τον έχουν τιμήσει, τον έχουν εκτιμήσει και δεν ήταν και χωριανός σε εμάς, είναι χωριανός και τον διώξαμε από εδώ, έτσι. Και πήγαμε, όπως είπατε, παρέα στον πύργο, μην μου πείτε ότι είναι πύργος. Όχι βέβαια. Τώρα μέσα στα βάτα και μέσα στα χόρτα και μέσα αυτά και μέσα στα δέντρα να υπάρχει αυτό το μνημείο, γιατί είναι ιερό μνημείο, δεν είναι ότι και ότι. Και να μην είναι, ξέρω εγώ. Και γιατί ακούγονται και κάποια πράγματα, μην μου τα μεταφέρουν εμένα στον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας, γιατί έχει γίνει εργάτης μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Αλλάζει τις λάμπες μόνος του, κόβει τα χορτάρια, βάζει χρήματα από την τσέπη του. Μακάρι να υπάρχουν παντού τέτοιοι πρόεδροι, που υπάρχουν αρκετοί αξιόλογοι πρόεδροι στο Πογόνι. Εγώ πάντως, κύριε Ντότη, μέχρι στιγμής, αν δεν κάνω λάθος, έχω μετρήσει γύρω στις 8, 9, 10 μονές στο Πογόνι και χθες πάλι σε μονή. Να συζητήσουμε για τη μονή, Άβελ. Για ποιο, πού να πάμε, σε ποιο χωριό που δεν έχει ένα μονή ή μια αξιόλογη εκκλησία. Ξέρετε, ο κόσμος φεύγει και πηγαίνει στην Πελοπόννησο στην Αγία Θεοδώρα, γιατί είναι τα πεύκα λέει πάνω από τη σκεπή και τα λεωφορεία. Πήγα με τη σύζυγό μου πριν κάνα πεντάρι χρόνια, τέσσερα δεν θυμάμαι το ακριβώς. Και τα λεωφορεία είχαν κάνει ένα χιλιόμετρο ουρά, τα τουριστικά λεωφορεία. Εσείς αναδείξατε το Σόσινο. Λοιπόν, υπάρχει παρόμοια μονή. Το Σόσνο, μπράβο, το Σόσνο. Μιλάμε τώρα για μια μονή με τόση τεράστια ιστορία. Δεν θα έπρεπε εκεί πάνω το πάρκινγκ να μην φτάνει για τον τουρισμό, για τα αυτοκίνητα και τα λεωφορεία και εκεί. Γιατί δεν γίνεται αυτό, Άβελ, τι το κρατάει. Άβελ στη Βίσανη. Μακριά λέξη. Μακριά λέξη, η οποία δεν υπάρχει μια πινακίδα. Εγώ πήγα και έκανα αφιέρωμα και αναγκάστηκε. Μπήκα μέσα στο ποτάμι. Το αμάξι πέρασε μέσα από το ποτάμι. Δεν βρήκα το δρόμο να πάω. Κάπως έτσι είναι. Γιατί δεν γίνεται αυτή η ανάδειξη. Για ποιο λόγο. Ποιο χέρι είναι αυτό που κρατάει και λέει όχι, εμείς μην το προχωρήσεις. Εμείς φωνάζουμε. Ας ακούσει κάποια στιγμή η Δημοτική Αρχή.
Αύριο θα γίνεται. Το ιστορικό ύψωμα του Αγίου Αθανασίου. Στην Καστανιανή. Στην περιοχή μας, ναι, έγιναν παντού μάχες. Μα η περιοχή μας είναι αυτή που σταμάτησε τον Ιταλο-Γερμανικό άξονα να κατακλείσει τα πάντα. Τα πολυβολία στο Ρεπετίστη, Αρετή. Ναι. Τα οποία φαίνονται και από το Σώσινο πάνω, όπως είχαμε κάνει την άλλη φορά το αφιέρωμα. Δεν φαίνονται από τα βάτα. Λοιπόν, τα έχουν κλείσει ξανά. Τελειώσανε. Έτσι, μπράβο. Πού πάει αυτή η κατάσταση, γιατί. Ας αναρωτηθείς. Γιατί, ποιος θέλει να μας κλέψει, ποιος θέλει να μας σοπάσει την ιστορία μας, τη θρησκεία μας. Η δημοτική αρχή η σημερινή, γιατί κολυσιεργεί. Ναι. Είναι οκνηρής αυτό το θέμα. Ναι. Κάνουν πράγματα και η δημοτική αρχή, δεν τα ισοπεδώνουμε όλα, ναι, για την πολιτιστική κληρονομιά μας, αλλά όχι αυτά που θεωρούμε εμείς σαν παράταξη ότι πρέπει να γίνουν. Ναι. Έχουμε τόσα πράγματα να δώσουμε. Ποιο χωριό να επισκεφτούμε, κύριε Καψάλη. Δερυμάδες, όπως σας είπα προηγουμένως. Σταυροσκιάδη, Δολό, Πογωνιανή, Δολιανά, Ανοραβένια, Αμφιθεατρικότατο, Κεφαλόβρισο. Όλα τα χωριά μας, όλα, χωρίς να εξαιρέσουμε κανένα, έχουν κάτι να δείξουν στον τουρίστα. Ξέρετε, έχουμε αρκετούς δημοτικούς ξενώνες, όπως και ιδιωτικούς. Όπως και ένας από τους πιο όμορφους ξενώνες που υπάρχει στο νομό Ιωαννίνων είναι του σημερινού δημάρχου, του κ. Καψάλη. Ναι. Έχει ο τουρίστας που να μείνει. Εμείς ενημερώσαμε τον κόσμο. Με 1000 βάσανα λειτουργήσε αυτές τις μέρες ο ξενώνας στην Καστάνιανη. Ξέρετε πόσο τους παρακάλεσε για να πάνε να ρίξουν τις τελευταίες πινελιές ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει και το καφενείο. Γιατί. Αύριο το πρωί ο Ντόντης ο Δημήτρης είναι δήμαρχος. Τι πρέπει, τι μπορεί να περιμένει ο απόδημος, ο ντόπιος, ο ομογενής. Αύριο το πρωί, αν η παράταξή μας κερδίσει τις εκλογές, θα πρέπει να ξέρει ότι όλοι εμείς που θα εκλεγούμε, γιατί πιστέψτε με, η πλειοψηφία, όχι η πλειοψηφία, όλοι όσοι συμμετέχουν στην παράταξή μας έχουν όραμα, έχουν ευαισθησίες. Πρώτα θα κοιτάξουμε τους εαυτούς μας στον καθρέφτη. Θα τρέμει το φιλοκάρδι μας, μην αποτύχουμε, και θα ξεκινήσουμε έναν αγώνα. Ένα διαρκές αγώνα. Θέλω να σας πω ότι θα προσπαθήσουμε να μην μείνει χωρίς λάμπα ούτε ένα σπίτι. Ούτε μία κολόνα δημοτική. Θα μου πείτε, τρομερό έργο, λείπει. Όταν κυκλοφορά βράδυ και είναι θεοσκότεινα τα πάντα, αγριεύει τι ίδιε θέσει. Και ειδικά αυτέ οι γυναίκε και τα γεροντάκια που είναι μόνο από τα χωριά. Θα προσπαθήσουμε το βασικότερο, το νερό. Έχουμε αρκετά προβλήματα, πιστέψτε με. Δεν θα τα αναφέρω. Δεν θέλω να φοβήσω τον κόσμο. Ναι. Να είμαστε αρκετά προσεκτικοί όσον αφορά το νερό μα. Θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε όλου τους εναπομείναντες νέους εδώ και είπαμε ότι επιτυχημένοι θα είμαστε μόνο αν καταφέρουμε να φέρουμε πίσω έστω και 10 οικογένειες. Και πώς θα γίνει αυτό, το έχω πει και το έχω φωνάξει. Σκοπός των αυτοκινήτων του Δήμου, και μην μου πείτε έχει δικαίωμα, ναι, έχει δικαίωμα. Είναι νόμιμο, είναι δικαίωμά του και βέβαια μπορούσε να έχει και οδηγό ο κύριος Δήμαρχος, που δεν το χρησιμοποιεί, έτσι. Χρησιμοποιούν αρκετοί αντιδήμαρχοι και ο Δήμαρχος αυτοκίνητο του Δήμου. Δεν μπορεί να το κάνουμε αυτό, δεν είναι ηθικό και να λέμε ότι ξέρεις, δεν έχω πετρέλαιο για να μετακινήσω το τάδε αυτοκίνητο. Αυτά τα αυτοκίνητα θα πρέπει να μετακινηθούν με προορισμό την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, να μαζέψουν τις αδερφότητες και να τους πούν από την περιφέρεια, από εδώ, από εκεί έχουμε αυτά τα προγράμματα. Μαζέψτε μας τους νέους να έρθουμε με τους ειδικούς συμβούλους να ενημερώσουμε. Να ενημερώσουμε και ίσως αποφασίσει κάποιος νέος από αυτά τα επιδοτούμενα προγράμματα να έρθει και να κάνει κάτι στο χωριό του, στον τόπο του. Αυτό θα προσπαθούμε να κάνουμε. Κάθε μέρα να ενημερώνουμε. Θα πρέπει να ενημερώνουμε διαρκώς. Διαρκώς για να καταφέρουμε να πετύχουμε. Αν θα έρθουν οι νέοι άνθρωποι ξανά στο πογόνι μας, ίσως κάποια στιγμή και αποφασίσουν να εγκατασταθούν πολύ, κάποια στιγμή θα μας φέρουν και στρατό, γιατί μετά θα είναι πολύ οι ψήφοι στην περιοχή μας. Για όλους αυτούς. Τώρα είμαστε αμελητέα ποσότητα. Για τους κυρίους της κεντρικής εξουσίας μιλάω.
έτσι, την κυβέρνηση, την κάθε κυβέρνηση που πέρασε τα τελευταία χρόνια. Αλλά θα ξαναπάρει ζωή ο τόπος. Και όταν θα υπάρχει έστω και δίπλα από το δικό μου σπίτι ένας νέος άνθρωπος, δεν θα φοβάμαι τόσο πολύ. Ναι, σίγουρα. Δεν θα μπορεί κι ο άλλος να εισβάλλει σε ένα σπίτι όταν ξέρει ότι δίπλα υπάρχουν γείτονες που θα αμυνθούν ή και θα επιτεθούν εναντίον του, θα το σκεφτεί πολύ καλά για να πάει να κάνει αυτή την επίθεση. Έτσι ακριβώς. Την βρώμικη επίθεση. Έτσι ακριβώς. Ξέρετε, στην γειτονιά τη δικιά μου, όταν ήμουν εγώ στην ηλικία των παιδιών μου και πιο μικρός, απαριθμούσαμε από εδώ, απ' έξω που είναι το μαγαζί μου, μέχρι την εκκλησία που δεν είναι πολλά μέτρα, 38 παιδιά. Το μοναδικό παιδί, γιατί ο μεγάλος πλέον είναι 22, στη γειτονιά μου τώρα είναι ένα και δύο παιδάκια στο τέρμα. Παρακαλώ μου, επάνω εκεί. Άσχημο δημογραφικό συμπέρασμα. Έτσι που είχε 38 παιδιά. Ναι. Αύριο θα γυρίσει να μου πει ο γιος μου να κάνω τι. Εδώ. Με ποιον να μιλήσω. Τι θα του πω. Εγώ θα το πω και διαφορετικά. Να βρω και μια κοπέλα, βρε παιδάκι. Να βρω και μια κοπέλα. Έτσι ακριβώς. Εντάξει, τα νέα παιδιά έχουν ενδιαφέροντα άλλα. Έχουν... Είναι ενθουσιώδη, είναι μαχητικά. Φανταστείτε είναι... αυτό το λόγο για τον παρακάλα μου. Που είναι ακόμα πολύ. Τα χωριά. Τι να πούν τα άλλα τα χωριά. Ναι. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί πάνω σε αυτά τα θέματα. Πάρα πολύ προσεκτικοί και εγώ επιμένω ότι εκεί θα πρέπει να πατήσουμε. Ξέρετε, ακούσαμε και από τον Περιφερειάρχη προχτές, αλλά ακούσαμε πάρα πολύ και από τα παιδιά που έκαναν την ενημέρωση και θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στην κυρία Λίτου και στον κύριο Οικονομόπουλο και στον κύριο Νεάντη. Άγγιξαν θέματα πράγματι για το πογόνι. Παρακολούθησα τον κύριο Νεάνθη που έλεγε για τα αρωματικά φυτά. Το είπε ο κύριος Περιφερειάρχης. Υπάρχουν προγράμματα. Γιατί δεν είχαμε μάθει εμείς μέχρι χτες. Ποιος τα ξέρει τα προγράμματα. Ποιος ενημερώθηκε. Δεν είναι υποχρεωμένος ο Δήμος να ξέρει. Όλα αυτά εσείς θα τα ανακοινήσετε. Πώς τα βλέπετε, θα τα καταφέρετε να τα εφαρμόσετε. Ή θα πείτε κι εσείς μετά ότι δεν μπορώ κι εγώ γιατί ξέρω εγώ για τον ΑΒΓ λόγο. Είναι υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής να μαθαίνει. Και είναι πολύ εύκολο, έτσι, ενημερώνουν τους Δήμους, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, γνωρίζουν. Λοιπόν, άρα η υποχρέωσή μας είναι να τα μεταφέρουμε στον κόσμο. Είναι πάρα πολύ εύκολο να ενημερώσουμε από τον κόσμο. Ξέρετε, όλα αυτά που μου έχετε πει, αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι λέτε το εξής. Θα δουλέψω. Παράταξή μου. Δύο λέξεις, θα δουλέψω. Η παράταξή μου θέλει να δουλέψει. Ναι. Θέλει να προσφέρει. Και όταν θα δουλέψει και θα πετύχει και θα χάσει μερικά, θα κερδίσει κάποια άλλα, δεν μπορεί να κερδίσει όλα. Αν τα φέρει ο Θεός έτσι, ώστε κερδίσουμε τις εκλογές, σαν παράταξη. Ναι. Και στο τέλος θα κάνουμε τον απολογισμό μας. Εμείς οι ίδιοι θα είμαστε ευτυχισμένοι και χαρούμενοι, αν καταφέρουμε και βλέπουμε τους παππούδες και τις γιαγιάδες να μας κοιτάνε με χαμόγελο όταν περνάμε, να μην μας κάνουν ιδιαίτερα παράπονα, γιατί παράπονα πάντα θα υπάρχουν. Αλλά πολύ περισσότερο όταν θα καταφέρουμε και θα έχουμε φέρει 5 νέους ξανά πίσω στο πογόνι. 5 ανθρώπους ξανά στο πογόνι. Έτσι για να κλείσουμε, κύριε Ντότη. Οι νέοι είναι με το μέρος σας, γιατί θα έλεγα η ζωή, η πνοή του τόπου μας είναι οι νέοι. Λοιπόν, όλα αυτά που μου είπατε τώρα ότι έχετε όραμα να κάνετε σε περίπτωση εκλογή σας στο Δήμο Πογονίου, τα γνωρίζουν, τους τα έχετε μεταφέρει, τα έχουν εγκρίνει, έχουν κάποια απορρίψει. Έτσι, περιληπτικά, πολύ, πολύ συνοπτικά θέλω, δεν θέλω. Εγώ θα ξεκινήσω πρώτα ανάλυση. Από τους νέους, τους αποδήμους. Ναι. Τι βλέπουμε όλες αυτές τις μέρες στα πανηγύρια μας. Γεμάτα. Ευχαριστήθηκε η ψυχή μου να βλέπω παιδιά. Τι κάνουν, χορεύουν στον πογονίσιο ρυθμό. Και κλαίνε όταν ακούνε ξενιτεμένα μου πουλιά. Μπράβο. Και όταν έρχεται η μέρα να φύγουνε, μου βάλαν το μένα. Αφήστε λοιπόν εμένα ιστορία πρώτα από μένα. Δεν. Αφήστε, μην πατάτε κουμπιά τώρα. Οι νέοι είναι αριστοχειρετιστές του ίντερνετ, του διαδικτύου. Έχουν ακούσει τις θέσεις της παράταξής μου. Έχουν ακούσει τις θέσεις των συναδέλφων μου, τις δικές μου. Πάρα πολύ, έτσι, και δεν μπορώ να συγκρατώ βεβαίως ονόματα παιδιών, ούτε θα τα χρησιμοποιήσω ποτέ. Έρχονται και μας πλησιάζουν και λένε θα γίνει, θα μπορέσουμε να ξαναφέρουμε κάτι στο πογόνι μας. Οι νέοι που μένουν εδώ στην περιοχή, κάθε μέρα έχω επαφή μαζί τους, κάθε μέρα έχουμε επαφή μαζί τους, μάλλον όλη η παράταξη, και έρχονται και μας πλησιάζουν και λένε πείτε,
κάντε κάτι. Τι μπορούμε να κάνουμε. Ξέρετε κάτι όμως. Δεν λειτουργούμε μόνο σαν παράταξη. Για να επιτύχει ο Δήμος, του νέου όλων θα πρέπει να πάρουμε ιδέες από αυτούς τους νέους και φυσικά και συμβουλές τους μεγαλύτερους. Πού είναι όλοι οι παλιοί δήμαρχοι, αυτοί που χρημάτισαν ως δήμαρχοι στο Δήμο Πογονίου, σε όλες τις περιοχές? Μήπως πρέπει να τους χρησιμοποιήσουμε πολύ περισσότερο, τους νέους και ίσως και λίγο τους μεγαλύτερους, τους επιστήμονές μας, στα αζήτητα κουβέντες να κάνουμε καταγραφή για να τους χρησιμοποιήσουμε? Το ακούω εδώ και 3 χρόνια. Ξέρετε, η Δημοτική Αρχή δεν είναι σημερινή. Δεν μπορεί να μου βγαίνουν και να μου κάνουν εξαγγελίες, λες και κατεβαίνουν πρώτη φορά στον πολιτικό στίβο. 7 χρόνια έχουν ευθύνες. Έχουν ευθύνες. Μετά το 2ο χρόνο θα αρχίσουν σε εμάς, αν πάρουμε τις εκλογές, να μας ζητάνε ευθύνες και να μας κατακεραυνώνουν. Και από την πρώτη μέρα η ίδια Δημοτική Αρχή που λειτουργεί σήμερα. Όχι. Έχουν υποχρεώσεις, έχουν κάνει λάθη. Η γνώμη μου φυσικά, έτσι. Έχουν κάνει λάθη. Θα πρέπει να απολογηθούν πάνω σε αυτά. Ναι. Εμείς πρέπει να μιλάμε συνέχεια με τον κόσμο και ειδικά με τους νέους. Ξέρετε, πολλά ερωτήματα από τους νέους. Το μεγαλύτερο ερώτημα από έναν νέο ήταν, να έρθω στο χωριό μου να κάτσω 10 μέρες και δεν μπορώ να πάω να δω αυτό το περίφημο γεφύρι που μου έχουν πει, και αυτό το παιδί ήταν από το Δολό, που ότι υπάρχει ανάμεσα στην Αγία Μαρίνα και στη Λάβδαλη, το περίφημο τοξωτό γεφύρι. Ρωτάω τους αγιομαρινιώτες, δεν πατάς κάτω ή είναι γεμάτο βάτα? Γιατί? Γιατί δεν έχει δικαίωμα ο ντόπιος Πογονήσιος να πάει να τα επισκεφτεί όλα αυτά? Τις ζητάμε τουρισμό. Ναι. Φαντάζομαι πως όλα αυτά είναι μια συζήτηση σε κάποια άλλη συνέντευξη. Πιστεύω ότι έχουμε καλύψει όλο το φάσμα. Όχι ολοκληρωτικά των ερωτήσεων του Πογονίου, μερικώς. Σε αυτές τις ερωτήσεις σας βλέπω αποφασιστικό, δυναμικό. Σας βλέπω νέο, με όρεξη για δουλειά. Αυτό που εγώ έχω να πω είναι ότι πραγματικά είμαι απογοητευμένος από το Πογόνι. Είμαι απογοητευμένος από τις κινήσεις που έχουν γίνει μέχρι στιγμής, αν όχι τόσο από εσάς σαν Δημοτική Αρχή, από όλους σας μην πιάνω τόσο πιο πολύ από την κεντρική εξουσία. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πως θέλω να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά. Έχουμε κάνει τόσες τηλεφωνικές συνεντεύξεις μαζί. Θα κάνουμε κι άλλες στην πορεία. Το συζητάμε για την περιοχή μας. Γιατί όντως, ενώ στην αρχή, όταν ξεκίνησα τις τηλεφωνικές συνεντεύξεις, ήμουνα λίγο συγκρατημένος. Έλεγα κατά πόσο θα πετύχουν αυτές. Γιατί όπως γνωρίζετε, δεν είμαι δημοσιογράφος. Η ανάγκη στις ιστοσελίδες με κάνει να δημιουργήσω. Αυτό δίνει μεγαλύτερη αξία σε αυτό που κάνετε εδώ για την περιοχή. Λοιπόν. Πιστεύω να ανταπεξέλθω και εγώ κάποια στιγμή σε όλα αυτά, με την έννοια την αντικειμενική ενημέρωση. Αυτό που έγινε όμως σήμερα, φίλες και φίλοι, σας γνώρισα έναν άνθρωπο νέο, δυναμικό, είχα την ευκαιρία να ακούσετε την άποψή του. Έναν άνθρωπο που εγώ έχω μιλήσει πολλές φορές τηλεφωνικά μαζί του και που, αν αφήσουμε εδώ τις κάμερες, μέχρι και το βράδυ θα μιλάμε για προβλήματα. Και είναι καλός συνομιλητής. Δεν είναι άσχημος συνομιλητής. Και πάνω απ' όλα, αυτά που θα σου πει, σου τα στηρίζει. Δεν σου τα λέει απλά πολιτευτικά, για να απλά να λέμε, να έχουμε να λέμε. Θέλω να πιστεύω πως αυτά που είπε ο κύριος Ντότης τώρα, ότι θα πράξει μετά την εκλογή του, να μην πω θα τα εφαρμόσει, αλλά να προσπαθήσει να τα εφαρμόσει. Γιατί αν προσπαθήσει να εφαρμόσει, από τα 10 που υπόθηκαν, τα 9, 8 θα γίνουν, είναι καλά. Κύριε Ντότη, σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Εγώ σας ευχαριστώ. Θέλω να κλείσω όμως με δύο δικά μου βιώματα. Λατρεύω όταν ακούω
τους νέους και ειδικά τους απόδημους, που έρχονται εδώ και μιλούν με τη γλώσσα των παππούδων και των γιαγιάδων μας. Όταν λένε κάνε τσεκί, όταν λένε θα μου δώκεις, και αυτό το χάσαμε. Μια καταγραφή δεν έπρεπε να κάνουμε. Και παράλληλα, θέλω να πω τις κουβέντες, είχα πάει σαν ψάλτης μια μεγάλη Πέμπτη στο Κεράσοβο και μια γιαγιά μπήκε μες στην εκκλησία. Έκανε το σταυρό της και λέει, Παναγία μου, δεν θέλω τίποτα άλλο, φέρε τον κόσμο ξανά στον τόπο μας. Ναι. Θέλω να σας ευχαριστήσω και θέλω να δώσω ακόμη μια φορά, αυτή τη φορά να παρακαλέσω, αν και δεν είναι του τύπου μου, την πολιτική ηγεσία της Ελλάδος να κάνει αυτά που πρέπει για το πογόνι. Να μας δώσει αυτά που μας ανήκουν. Το έχω πει πολλές φορές, δεν απαιτούμε. Απαιτούμε και δεν θα πρέπει να απαιτούμε. Θα πρέπει να μας τα δίνουν, γιατί είναι υποχρεωμένοι σε εμάς. Ναι. Φίλες και φίλοι, άλλη μία live, είναι η δεύτερη. Πλέον μία με τον Δήμαρχο Πογονίου, μία με τον κύριο Ντότη, επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης και της Παράταξης Δύναμη Ενότητας και Ευθύνης για το Πογόνι, έφτασε στο τέλος. Και εγώ από την πλευρά μου να σας ευχαριστήσω για την κατανόησή σας και για την υπομονή σας που καθίσατε να τη δείτε όλοι, να ενημερωθείτε και να είστε σίγουροι ότι, όπως είπε και ο κύριος Ντότης, αν ο Θεός θέλει, εμείς θα είμαστε πάντα εδώ μαζί σας. Χάρης Καψάλης για την υπηρώτικη ιστοσελίδα Τζουρλάκους.